Λαμπρή αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η σημερινή ημέρα, η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι μεγάλο γεγονός αυτό για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, στην οποία συνδέεται πάρα πολύ στενά ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού. Και συγχρόνως σήμερα συνέπεσε, δηλαδή μετατίθεται η εορτή του Αγίου Γεωργίου, διότι όταν εορτάζει ο Άγιος Γεώργιος, όπως το γνωρίζετε, πριν από την Ανάσταση του Χριστού, μετατίθεται και εορτάζεται τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Και σήμερα ήρθαμε εδώ να κάνουμε την ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της πόλεως Ναυπάκτου. Όπως γνωρίζετε, τον Εσπερινό της Αγάπης, γιατί αυτός είναι ο Εσπερινός της Αγάπης, τον τελούμε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής κάθε χρόνο. Τόσα χρόνια που είμαι εγώ και αλλά και οι προκάτοχοί μου, εκεί έκαναν τον Εσπερινό της Αγάπης. Αλλά σήμερα, επειδή αύριο θα απουσιάζω σε άλλον, εορτάζουν τα Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και δεν θα είμαι εδώ, είπαμε να κάνουμε τον Εσπερινό της Αγάπης σήμερα στον Άγιο εδώ Γεώργιο, τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της πόλεως αυτής, που είναι ένας ναός ο οποίος είναι πραγματικά υψηλός, υπερήλαμπρος, και από εδώ φαίνεται και όλη η πόλη έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Εορτάζουμε σήμερα τη μεγάλη αυτή εορτή της Αναστάσεως του Χριστού και συγχρόνως εορτάζουμε και την εορτή του Αγίου Γεωργίου. Είδατε εκεί σε ένα τροπάρι στο δοξαστικό, λέει, αξίως του ονόματος πολιτεύσω στρατιώτα Γεώργιε. Του ονόματος πολιτεύσω στρατιώτα Γεώργιε. Δηλαδή, στρατιώτα Γεώργιε, εσύ πολιτεύτηκες άξια με το όνομά σου. Ποιο είναι το όνομά του? Τι εννοεί, ποιο όνομα εννοεί? Το Γεώργιος, βεβαίως έχει μια αξία το Γεώργιος, που σημαίνει προέρχεται από το Γεωργός. Ο Γεωργός ο οποίος καλλιεργεί τον Αμπελώνα. Ο Γεωργός τον Αμπελώνα και ο Γεωργός εν πνεύματι είναι εκείνος που καλλιεργεί τον Αμπελώνα της καρδιάς του. Αλλά δεν εννοεί αυτό, γιατί το λέει αξίως πολιτεύσω του ονόματός σου στρατιώτα Γεώργιε. Άρα ποιο είναι το όνομα? Για ποιο όνομα αναφέρεται? Αναφέρεται το όνομα του Χριστιανού. Ήταν χριστιανός. Αυτό είναι το όνομα. Έχουμε όλοι ένα όνομα, το οποίο όταν βαπτιστήκαμε το πήραμε, αλλά το βασικό όνομα όλων είναι κοινό. Είναι χριστιανός. Πήραμε ένα όνομα για την αιωνιότητα. Υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο, το οποίο αναφέρεται στο θέμα αυτό. Ένα όνομα για την αιωνιότητα. Να είμαστε συνέχεια με τον Χριστό. Με το Άγιο Βάπτισμα, το Άγιο Χρίσμα και τη ζωή μας στην Εκκλησία είμαστε χριστιανοί. Τι σημαίνει είμαστε χριστιανοί? Ότι ανήκουμε στον Χριστό. Γι' αυτό και αγαπούμε τον Χριστό πάνω απ' όλα. Σύμφωνα με αυτό που είπε ο Χριστός. Είπε ο Χριστός ότι ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρα με ουκ αίσθημα άξιος. Καθαρός λόγος. Και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπέρα με, δεν λέει να μην αγαπούμε τους γονείς μας, δεν λέει να μην αγαπούμε τα παιδιά μας, αλλά όταν τα θέτουμε πάνω από τον Χριστό. Το πρώτο δηλαδή που έχουμε, είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Εκεί πρέπει να είναι η πρώτη και μεγάλη και ουσιαστική αγάπη. Άρα εκείνος ο οποίος αγαπά τα άλλα, τα κτίσματα, ακόμη και τους ανθρώπους, τους δικούς του, πάνω από τον Θεό, δεν είναι άξιος του Θεού. Οπότε έχουμε ένα όνομα, το οποίο πήραμε το όνομα για την αιωνιότητα. Λεγόμαστε χριστιανοί και πρέπει να συμπεριφερόμαστε αξίως του ονόματος αυτού. Τι σημαίνει να συμπεριφερόμαστε αξίως του ονόματος αυτού? Να ζούμε όπως θέλει αυτός που μας έδωσε το όνομα. Δηλαδή όλοι λέμε ποιο είναι το όνομά σου και λέμε το βαπτιστικό μας όνομα ή το όνομα το οποίο πήραμε κατά τη διάρκεια της κουράς. Φυσικά είναι και αυτό. Αλλά το πρώτο όνομα είναι χριστιανός. Γι' αυτό έχουμε στα συναξάρια της Εκκλησίας διαλόγους που γίνονται μεταξύ των μαρτύρων και των κριτών που τους κρίνουν. Ποιο είναι το όνομά σου? Χριστιανός. Ποιο είναι το επιθετό σου? Χριστιανός. Τι επάγγελμα κάνεις? Χριστιανός. Πού ζεις? Χριστιανός. Δηλαδή έχουμε τέτοια περιστατικά που όλες οι ερωτήσεις που τίθενται, εκείνος λέει χριστιανός. Αυτό είναι το όνομα. Και πρέπει να συμπεριφερόμαστε αξίως του ονόματος και μάλιστα αν είμαστε και όπως είμαστε Ορθόδοξοι χριστιανοί, όχι απλώς χριστιανοί, γιατί υπάρχουν χριστιανοί που είναι ετερόδοξοι, που είναι κακόδοξοι, που είναι αλόδοξοι, που είναι αιρετικοί. Λέμε Ορθόδοξοι χριστιανοί, αξίως του ονόματος, που σημαίνει
ο Χριστός πηγαίνει μπροστά στο Γολγοθά, έρει το σταυρό του. Και εμείς που τον ακολουθούμε πρέπει να σηκώνουμε το δικό μας σταυρό. Το είπε ο ίδιος, όποιος δεν ακολουθεί πίσω μου, δεν παίρνει το σταυρό και δεν ακολουθεί πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Είναι καταπληκτική αυτή η λόγια, ουκ έστι μου άξιος, ουκ έστι μου άξιος, ουκ έστι μου άξιος. Τα οποία εμείς δεν τα προσέχουμε και δεν τους δίνουμε σημασία. Που σημαίνει πρέπει να σταυρωνόμαστε για τον Χριστό. Τι θα πει να σταυρωνόμαστε για τον Χριστό? Πρώτα θα πει κατά τον καιρό της ειρήνης της Εκκλησίας να σταυρώνουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας. Δηλαδή να μεταμορφωνόμαστε εσωτερικά και κατά τη διάρκεια του πολέμου της Εκκλησίας τότε να χύνουμε το αίμα μας για τον Χριστό. Αυτό δείχνουν όλοι οι μάρτυρες και ο Άγιος Γεώργιος. Αυτό έκανε. Θυσίασε τα πάντα, θυσίασε το μεγάλο, τη μεγάλη θέση την οποία είχε. Δεν ήταν απλώς ένας στρατιώτης, είχε υψηλή θέση μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τα θυσίασε όλα για την αγάπη του Χριστού. Οπότε και εμείς πρέπει να είμαστε άξιοι του ονόματος και να πολιτευόμαστε, όχι λέει πολιτεύσω, να πολιτευόμαστε άξιοι του ονόματος αυτού. Και εδώ βέβαια δεν μπορεί κανείς να μιλάει σήμερα και να μην είναι προφήτης. Γιατί προφήτης είναι και αυτός ο οποίος ομιλεί ορθοδόξος. Και δεν μπορεί να μην στυλιτεύσει τη σημερινή κατάσταση. Δεν εννοώ ότι δική μας εδώ. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι ορθόδοξοι λαοί, στρατιώτες, πολεμάνε ορθοδόξους και σκοτώνουνε. Πώς να το παραβλέψει? Πώς να το παραβλέψει αυτό το γεγονός σήμερα, όλη την εβδομάδα, αυτή η μεγάλη εβδομάδα, και οι άλλοι όχι μόνο να φεύγουν από τη χώρα τους, αλλά να βασανίζονται, να σκοτώνονται? Πώς να το παραβλέψει κανείς αυτό? Πώς να πει δεν πειράζει? Πώς να το δικαιολογήσει, που βλέπω μερικούς χριστιανούς το δικαιολογούν? Μα πώς είναι δυνατόν να δικαιολογήσει αυτό κανένας όταν βλέπει ορθοδόξους? Και όχι μόνο να πολεμάνε σκοτών ορθοδόξους, αλλά καλούν μουσουλμάνους. Καλούν μουσουλμάνους να τους βοηθήσουν και οι μουσουλμάνοι μπαίνουν μέσα στις πόλεις και φωνάζουν υπέρ του Αλλάχ, γιατί κυριάρχησαν την πόλη με την εξουσία ή Τσετσένη, με την εξουσία την οποία τους έδωσαν Ρώσοι ηγέτες. Πώς να το παραβλέψει αυτό κανένας? Πώς να πει δεν πειράζει γιατί είναι άλλος σκοπός? Τι ο σκοπός, αγιάζει τα μέσα? Δεν πειράζει γιατί προσπαθεί να κάνει το κακό? Τι να τον αποβάλει το κακό? Πώς να το δικαιολογήσει? Είναι δυνατόν ορθόδοξη καρδιά να δικαιολογεί αυτά τα εγκλήματα? Δεν είναι δυνατόν να το κάνει αυτό. Πώς μπορεί να πει κανείς ότι δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο και τα λοιπά? Και πραγματικά λυπάμαι πολύ γι' αυτό το οποίο γίνεται, και βεβαίως εκεί γίνεται, και άλλοι που λένε καλώς γίνεται. Έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, δεν γίνεται ένας πόλεμος και οι μεν είναι υπέρ του ενός, τότε συμμετέχουν στα αίματα και στα εγκλήματα όλοι. Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε φυσικόν αυτουργό και ηθικόν αυτουργό, και η φυσική αυτουργή και η ηθική αυτουργή είναι το ίδιο πράγμα. Αν ένας βάλει μια φωτιά στο δάσος, είναι αίτιος. Εάν κάποιος το ξέρει και δεν το λέει ή δεν τον εμποδίζει, και αυτός είναι αίτιος. Μπορεί να μην έβαλε τη φωτιά, αλλά δημιούργησε ή ανέχτηκε αυτή τη φωτιά. Μέχρι τώρα λέγαμε οι μουσουλμάνοι έχουν μια θεωρία του τζιχάντ. Είναι μια θεωρία που λένε πολεμήστε τους απίστους. Και αυτό είναι ιερό. Ιερός πόλεμος. Αυτό είναι το τζιχάτ. Και σκοτώνουν, έτσι κυριάρχησαν. Σκοτώνουν διότι αυτό το λέει ο Μωάμεθ, το λέει το Κοράνιο. Μα τώρα έχουμε ορθόδοξο τζιχάτ? Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να παίρνουμε αυτό από τους μουσουλμάνους και να το βάζουμε μέσα σαν να έχουμε έναν ορθόδοξο τζιχάτ και να τα δικαιολογούμε? Δεν μπορούμε να τα δεχόμαστε. Σας λέω, εγώ δεν σας αποκρύπτω. Όλη την εβδομάδα η καρδιά μου πονούσε πάρα πολύ. Όχι τόσο από την κούραση, από αυτά τα οποία έβλεπα και άκουγα. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή,
κάθε έγκλημα που γίνεται και εναντίον άλλου δόξου είναι έγκλημα, γιατί είναι εικόνα του Θεού άλλος. Δεν λέμε κακός που ορθόδοξοι με τους ορθοδόξους. Κάθε πόλεμος, έλεγε, διάβαζα αυτές τις ημέρες που έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος σε ένα γράμμα του, και λέει κάθε πόλεμος γίνεται για το διαμερισμό περιουσιών και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο εθνικό. Φυσικά δεν είμαστε μόνο εναντίον αυτού, εναντίον κάθε πολέμου, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται. Εδώ πια το στυλιτεύουμε αυτό, γιατί το βλέπουμε τώρα και βλέπουμε ορθόδοξοι να σκοτώνουν ορθοδόξους. Βέβαια το ίδιο θα στυλιτεύαμε αν ορθόδοξοι σκότωναν αλλοδόξους. Και εκεί δεν επιτρέπεται. Οπότε, αγαπητοί μου αδελφοί, θα πρέπει να προσευχόμαστε αυτές τις ημέρες στο Θεό, στο Χριστό, τον Αναστάντα Χριστό, επιτέλους να σταματήσει αυτή η έκχυση του αίματος των ανθρώπων, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και να επικρατήσει ειρήνη μεταξύ των λαών. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.